Το αργυρό μετάλλιο της πόλης παρέλαβε χθες από το Δήμο Κοζάνης σε μια ειδική τελετή στο φουαγέ της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ο Ιωάννης Ζήγρας, ο οποίος στην παιδική του ηλικία βοήθησε τον πατέρα του Σπύρο Ζήγρα στη διάσωση 800 τόμων και πολύτιμων εγγράφων υπό τις οδηγίες του Νίκου Δελιαλή. Χάρη στην παράνομη ουσιαστικά πράξη του κυρίου Ζήγρα και του πατέρα του, κρυφά από τις κατοχικές στρατιωτικές δυνάμεις των Γερμανών και με κίνδυνο της ζωής τους, οι θησαυροί της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Μια ακόμα σπουδαία, μια ακόμα σημαντική εκδήλωση της βιβλιοθήκης στα πλαίσια των εκδηλώσεων των εγγενείων του νέου κτηρίου της βιβλιοθήκης. Τιμούμε τους ανθρώπους στους οποίους οφείλουμε το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα βιβλιοθήκη. Τον κύριο Ζήγρα, ο οποίος πολύ μικρός συνέβαλε και αυτός με αυταπάρνηση στην περίοδο της κατοχής να διασωθεί η ιστορική βιβλιοθήκη της Κοζάνης, να μεταφερθούν με ασφάλεια στην τότε δύσκολη εποχή της κατοχής τα βιβλία και τα κειμήλια και όλο τους οπλούτες βιβλιοθήκης στον Άγιο Λάζαρο από το κέντρο της πόλης. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από την τιμή προς τον κύριο Ζήγρα είναι ότι πρέπει να αναδείξουμε και να καταδείξουμε άλλο ότι ήταν θέλημα της πόλης και της κοινωνίας να διασωθεί η ιστορική βιβλιοθήκη γιατί αποτελεί κομμάτι της ψυχής των Κοζανητών. Μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερη στιγμή στην οποία τιμάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους με πρωτεργάτη προφανώς τον Δελιαλή ο οποίος διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην διαφύλαξη αυτού του ιστορικού αρχείου. Εγώ, φράζοντας το σύνολο φαντάζομαι των πολιτών, του Δημοτικού Συμβουλίου καταρχήν, οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους και αποδίδουμε μια ελάχιστη τιμή σε αυτό το οποίο έκαναν. Σε ηλικία 9 ετών, ο πατέρας μου δέχεται ένα κάρο μεγάλο και ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης τον είχε αναθέσει ως έμπιστο πρόσωπο να μεταφέρει τα βιβλία της βιβλιοθήκης Κοζάνης σε ένα κρυφό μέρος, το οποίο ήταν ο Άγιος Λάζαρος, τα υπόγεια, βάλαμε όλες τις κάσες από τα βιβλία. Εγώ 9 ετών, ερχόταν και παιδιά από την γειτονιά και βοηθούσαν τον πατέρα μου να βάλουμε τα βιβλία κάτω στο υπόγειο. Ο Άγιος Λάζαρος βρίσκεται πίσω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Αυτή η δουλειά γινόταν επί 3 μέρες. Διότι τα πρώτα βιβλία τα πήραμε από τη Μητρόπολη Κοζάνης. Από μέσα από τη Μητρόπολη είναι ένα στενό δρομάκι το οποίο υπάρχει και σήμερα, το οποίο λέγεται Στενούρα του Δαϊρούση. Εκεί ακριβώς σταματούσαμε το κάρο, έπιανα το κάρο εγώ, φόρτωνε ο πατέρας μου. Κάναμε κάλυψη με 2 τσουβάλια άχυρο και με 3-4 κουρελούδες. Για να χάσουμε τα ίχνη και ανεβαίνοντας στην Ξενοφών Τριανταφυλλίδη μας σταμάτησε μία μηχανή γερμανική. Κατεβαίνει ένας αξιωματικός, παξιωματικός, δεν ξέρω τι ήταν και αυτός μιλούσε στα γερμανικά, εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Ο πατέρας μου τον αντιλήφθηκε και έφυγε λίγο μακρύτερα. Εγώ ήμουν μόνος επάνω στο κάρο. Έβαλε το χέρι μπροστά, έβαλε πίσω, είδε όλο άχυρο. Και κάπως με έπιασε και το πρόσωπο λίγο και μας άφησε και φύγαμε. Φτάνοντας μπροστά από το Δημαρχείο, από την πίσω μεριά που ήταν τα ορειτήρια του Δήμου, φόρτωσε άλλες 2 κάσες από τα υπόγεια του Δημαρχείου και συνεχίσαμε το δρόμο μας προς τον Άγιο Λάζαρο. Αυτά είναι τα βασικά να πούμε από όλη την υπόθεση. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι, πρώτος ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος και δεύτερος κι εγώ, που μπόρεσα και προσέφερα κάτι στην Κοζάνη.